Συνεδρίαση Επιτροπής Νοσοκομείου Λεμεσού 26 το Οκτώβριο 1910. Ο ιατρός Κορσέλη παραπονείται στην Επιτροπή ότι ο Βασίλης, επιστάτης του νοσοκομείου, δεν τον εννοεί καθόλου και συνεπώς δεν είναι εις θέση να εκτελεί πρεπόντος τα διαταγάς του. Αναφέρει δε ότι αυτό οφείλεται στο ότι πολύ συχνά βρίσκεται σε κατάσταση μέθης και ότι η κατάσταση σε αυτή δημιουργήθη βαθμιδών. Ως εκ τούτου τον θεωρεί εντελώς άχρηστον δια το νοσοκομείο. Από Απρίλιν ως Οκτώβριν ο γιατρός Κορσέλη σε καταγγέλει ότι δεν καταλαβαίνεις τι σου λένε. Διότι είσαι συνέχεια μεθυσμένος και σε θεωρεί άχρηστο. Συνέχισε, γραμματέα. Κατόπιν της ανωτέρω δηλώσεως του επαρχιακού ιατρού, η Επιτροπή αποφασίζει όπως ο Βασίλης αντικατασταθεί. Παρακαλεί εν τούτης τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να του δώσει κάποια εργασία σχετική με την υγεία της πόλεως, ως την της απολυμάνσεως οικειών κλπ. Ο κύριος Κορσέλη παρακαλείται να εξεύρει αντικαταστάτη του. Αποφασίζεται όπως εις τον Βασίλην δοθεί 2 μηνών προειδοποίησης. Κατά την περίοδο αυτήν θα παραμείνει εργαζόμενος εις το νοσοκομείο. Αυτά, κύριε Δήμαρχε. Έχεις δηλαδή 2 μήνες και θα αλλάξεις εργασία. Είναι δουλειά, κύριε Δήμαρχε. Η εργασία σου θα είναι σχετική με την καθαριότητα της πόλης. Δηλαδή? Θα σου εξηγήσει ο επιστάτης. Σχετικά με τη στέγη, κύριε Δήμαρχε, αφού να φύγω από το νοσοκομείο. Θα σου παραχωρήσω ένα δωμάτιο εδώ στο Δημαρχείο. Να σε καλά, Δημαρχέ. Θα πάει στο καλό, Βασίλη. Πρέπει να τον βοηθήσουμε. Που τον καιρό που επάφτηκε από το νοσοκομείο, πάει που το κακό στο χειρότερο. Ετσάκησε τον ποτό, δάσκαλε, κακά τα ψήματα. Τον παραπάνω καιρό είναι μεθυσμένος. Γι' αυτό σου λαλώ κατά Χάννα. Είσαι ο καλύτερος του φίλος. Όλοι μαζί, και εσύ και εγώ, πρέπει να τον βοηθήσουμε γιατί καταστρέφεται. Ξέρεις την ιδιοτροπία του. Δεν δέχεται βοήθεια από κανέναν. Νομίζω είναι καιρός να εκδώσουμε όλα τα ποιήματα του σε έναν τόμο. Και έτσι θα βοηθηθεί οικονομικά. Αφήνω που θα αδειασωθούν και όλα τα ποιήματα του. Έχεις δίκιο, δάσκαλε, έχεις δίκιο, αλλά είναι μόνο το ποιοτό που φταίει, νομίζω. Τούτον που τον έβαλαν να απολυμμένει τα αποχωρητήρια που σπίτι του σπιτιού. Νομίζω ότι είναι η πιο εξευτελιστική δουλειά. Ο φαρμακοποιός και ο νοσοκόμος καταντήσαν τον να βαστά την πόμπα και να πητάμε στους αποβάτους με τις βρωμιές και τις πιτόμουγες. Σιωπήν και τον που έρχεται. Ωρα καλή σας. Καλώς τον Βασίλη. Ω δάσκαλε, εσού είδαμε. Εδώ επέρνω μου την ταβέρνα του φίλου μου του Καταχάννα και είπα να κάτσω λίγο. Έλα, έλα, κάτσε. Μην να μου κάνεις, Βασίλη. Ό,τι με βάλα, δάσκαλε. Καθαρίζω από πάτους. Μακάρι να είναι καλά ο Δημάρχος. Αλλά φταίω και εγώ. Παραδέχομαι το. Το ποτό, Βασίλη. Πρέπει να κόψεις το ποτό. Είναι εύκολο, δάσκαλε. Με κατρατζήλησα πιο. Άκου, Βασίλη. Προχτές ήμουν στη Λευκοσία και πέρασα από τα τυπογραφεία του Εφραίμ Πετρίδη. Ερώτησα έτσι που περιέργεια για το κόστος εκτυπώσεως ενός βιβλίου. Ποιο βιβλίο, δάσκαλε? Το δικό σου, Βασίλη. Πρέπει επιτέλους να τυπώσουμε τούτα τα ποιήματα γιατί είναι κρίμα να παχάμενα. Πρέπει οι γενιές που να έρθουν. Τα 300 παραπούλια που είναι να πετάσσονται από κάθε καβάτσο που να πέφτει όπως έγραψες. Να μάθουν τα ποιήματα σου. Να το εκδώσουμε, δάσκαλε. Είπαμε το πολλές φορές. Δεν έχω αντίρρηση. Αλλά ριά για πούντα. Άιστο σε εμάς. Εσύ να συνάξεις τα ποιήματα σου και εκείνο είναι δουλειά δική μας. Να προχωρήσουμε. Και που τις πωλήσεις να βγουν και λίγα ριάλια. Ό,τι καθαρίσει ένα δικό σου. Εντάξει, δάσκαλε. Ευχαριστώ σε. Έλα, βάρτα τα μέσα στο κρεβάτι. Έφερες τα ούλα. Ούλα, κύριε Βασίλη, ούλα, κύριε Βασίλη. Σύ που σκοτώθεις για το φως, σήκου να δεις τον ήλιο. Ξύπνα να δεις το αίμα σου πως έγινε βασίλειο. Φέραντε, κύριε Δήμαρχε. Μπράβο, Βασίλη. Συγχαρητήρια. Τώρα τα ποίηματά σου θα μείνουν κληρονομιά για την πόλη μας, την Κύπρο μας, το ελληνικό έθνος. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ.
Συγχαρητήρια, Βασίλη. Τώρα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι για τη διάθεση του βιβλίου σου. Να μπει στα σχολεία, στους συλλόγους, στα σπίτια, παντού. Ναι, στα σχολεία. Πρέπει οι μαθητές να μάθουν για το τραγούδι του Κυπριανού, για τη Χιώτη σαν και άλλα. Θα φροντίσω και για αποστολή σε άλλες πόλεις. Κύριε Δήμαρχε. Έλα, Βασίλη. Βασίλη, συγχαρητήρια. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη διάθεση του βιβλίου σου. Και εις ανώτερα. Στην υγειά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ σας, φίλος. Στην υγειά σας και εις ανώτερα. Άντε. Θκεύας μας κανένα να σε απολαύσουμε. Έλα, Βασίλη. Ανταναρτσέψαν οι κρυφοί ανέμοι και φυσούσαν κι αρκίνησεν εις την τουρκιάν να κρυφοσυνευκιάζει και που τις τέσσερις μερκές τα νέφη εκουβαλούσαν ως την αγάμουν των καιρών να αρτσεύκει να στιβάζει είσεν ζιανήχαν ούλοι τους τσι Κύπρου το κρυφόν της. Μες τους ανέμους τους κρυφούς είσεν το μερτικόν της. Κι αν τα νεφάνιν εις τραπή εις του βοριά τα μέρη και ξάπλωσεν κι ακούστηκεν παντού η πουμπουρκά της. Τσούλα ξυλαμπρατζίσασιν και θάλασσα και ξέρει. Ήσεν ζιανήχαν ούλοι τους τσι Κύπρου τα κακά της. Μια νύχταν, νύχταν σιανήν, τσερών δευτερογιούνιν. Νύχταν παρασευκό νύχταν, που τ' άστρα μιλιούνια ελάμπασιν που πανωθκιών και νεύρισκες ρουθούνιν μέσα στις χώρας τα στενά, της χώρας τα καντούνια. Σιανεμιά, δεν άκουες δεντρούδιν να ταράξει, μήτε του σύλλου λάξιμον με πετεινόν να κράξει. Ήτου μια νύχτα μου λωτή, μια νύχτα μου ρωμένη, που θάρες πως χώνεται που του Θεού την κρίσιν. Σε τέτοια νύχταν σιανήν, οι Τούρκοι βαδωμένοι μες το σαράγιον, είχασιν μυάλων με τσελίσιν. Εγείραν τα μεσάνυχτα και πήρεν το ξυφώτιν. Κι ο Κιόρογλους που τον καλεί, πολλά καλή ψυχή του, εξεύειν πόσο του κρυφά και πίες τον δεσπότιν. Και ξύπνησεν τον και έκατσεν κοντά του και λαλί του. Ενέσσο μου Κυπριανέ τα μάξι μου ζεμένον. Τα μάξι μου Κυπριανέ ενέσσο άντροσιασμένον. Κι αν θέλεις για να αποσπαστείς που σίγουρο είναι γκρεμάλα, κι αν θέλεις που το θάνατο να αφήσεις να γλιτώσεις, να πας με το χαρέμι μου κρυφά κρυφά στη σκάλα, τα κουσουλάτα να ανοιχτά, να πάεις να τρυπώσεις. Ήρθεν το μουσελίμαγα φερμάνι που την πόρταν, και ψες άρπατσαν όρπιστα γίνει με τζιλίσιν, κι έχει πιονεί στο χέρι του τη μαύρισα στη σόρταν, στο χέρι του το θάνατο, στο χέρι του την κρίση. Να μεν αρκεί, Κυπριανέ, να χάνεις τον καιρό σου. Να πάεις να φαραντζιστείς αν θέλεις το καλό σου. Πρέπει να πας. Η δεκανού εχάθεις δίχως άλλο. Ας έβρει μέρα το πορνό δά μέσα δά ένας ενεκρώσεις την κρεμασταρκάνη τε νεκρός των πάλων. Άνου να πάμε γλίωρα. Τα μάξι εγκαρτεράσαι. Έσυψεν ο Κυπριανός κι έμεινε να κονόραν και θκιαλοίστη να κουρίν κι ανή κι λαλί του. Δεν θέλω κι Όρογλου Αιγαίο να φύω από τη χώρα. Γιατί αν φύω, το κακό είναι να γεννεί περί του. Θέλω να μείνω κι Όρογλου. Κι ας πάω να με σκοτώσω. Ας με σκοτώσω είναι με έντια άλλη να γλιτώσω. Δεν φεύγω κι Όρογλου, γιατί αν φύω, ο φευκός μου είναι να γεννεί θανατικόν στους δρομιούς του τόπου. Να βάλω τη σιρτοθυλιάνη στο λαιμόν του κόσμου. Παρά το γέμαν τους πολλούς, εγκάλιον το πισκό. Λαλί του πάλι ο Κιόρογλους. Λυπούμε σε δεσποτή. Να μέσα σε βρει που το πορνών ο ήλιος μες στη χώρα. Γιατί ευτής, ένα κοπεί η κεφαλή σου πρώτη. Ένας μουρούζι τσέφι ενέσχει τώρα μιαν ώρα που κρεμαλείς την του τυσού και ξέβαινε στη στράτα. Και πά κατά τον Λάρνακο να μπει στα κουσουλάτα. Έφεραν του και φόρησε μιαν αλλαΐν που εκείνες τους πίτσιλους. Σιλούριτσι, λιμίλιμι σαλάτα.
και σέρτουρα και μέρτουρα στα πόθια του ποδίνες, μεν τύχει και αγρονίσει τον κανένας μες στη στράτα. Ευχαριστώ σου, Κιωρογλού. Λαλή του ο δεσπότης. Θωρώ σε με καλό γαλάν πως είσαι βυζασμένος. Μα φύγε. Μες σε δουν και πούν πως γένεσαι προδότης. Δεσπότη, αν με θέλεις πολλά να είσαι εξωμακρυσμένος, αν μ' αγκουπάμε νέσο μου, να μην μείνεις δαπάνω. Εγιώνη, θέλω Κιωρογλού να μείνω και ας πεθάνω. Ο Κιωρογλού σε μάσε του να κάνει καλοσύνη. Αμά έπιεν άδικα ο κόπος του, χαμένος. Περί του ώραν ένιχεν και αν έπρεπε να μείνει. Κι έφυγεν πιον περίλυπος και παραπονεμένος. Ο Μουσελίνης ο αγάς κάθεται στο θρονήν του και φέραν τον Κυπριανόν ή Τούρκιον μπροστά του. Ένεψε με το δίκλυμαν, ένεψε με το δίν του νου που τους ασκερλίες του και πήρεν τον κοντά του και έκλεινεν και είπεν του στο φτύν. Σε δυο λεφτά εις ώρας να βαωθούν, να κλειωθούν και τρεις πόρτες της χώρας. Μεν πάει και φύγουν οι Ρωμιοί στα όρια και χωστούσι. Απ' έξω δυο του σαραϊού να μένουν μπαναέρι. Μες στο σαράι ο νουλί τους να διπλαρματωθούσι. Και λάτιν και κρεμμασταρκά να τάσετε χαζίρι. Τότε σε στράφην και λαλί του αρχιεπισκόπου, σιφτός χαμέδης όφριδος και καραμουτσωμένος. Πας πίσκοπε Κυπριανέ, μιλέτ πασί του τόπου. Εγύρεψα σε να σου πω πως είμαι προσταμένος από την πόρταν και κρατώ στο σέρι μου φυρμάνι. Πως έχω μυάλι μπροστά ειν που το ψηλό διβάνι. Τα αρκοντολόιν τους Ρωμιούς, τους μυάλους τούν του τόπου, να τους συνάξω μόνο μια και να τους σκοτώσω. Να με χάρις ο πρόεδρος τους ζωήν, μητ' επισκόπου, κι ό,τι λοείς θάνατο θελήσω να τους δώσω. Αφέντη μου σε λίμακα, που σε καλός Ισλάμης. Αφού είσαι στο σέρι σου του διβανιού φερμάνιν και αφού είσαι έτσι προς τα ίν, μπορείς αλλιώς να κάμεις. Κάμες για σε προστάσωση που το ψηλό διβάνι. Και κάψε μας. Για κρέμας μας. Για κόψε το λαιμό μας. Θέλουμε όμως να μας πεις. Τι ήταν το φτεσιμό μας. Εμάσες του με τους Ρωμιούς τους άλλους να σμιχτείτε. Τους Τούρκους που τες τέσσερις μερκές να πολεμάτε. Εμάχες του νηστάρματα κι εσείς να σηκωθείτε. Για να σμιχτείτε ούλοι σας και την Τουρκιάν να φάτε. Εν κυρτά μου σε λίμαγα πάνω στον τόπον άλλοι. Και φέραν άρματα κρυφά για να μας καταγνώσεις. Εδώ κάμε σου τα άρματα ούλοι μητσί και μυάλοι. Ευτής, ότι και γύρεψες να μας εξαρματώσεις. Εν τέλου είσαι θέλαμε εμείς να αρματωθούμε και να σμιχτούμε μ' άλλους λάς και να σας πολεμούμε. Τσινός που σου ψουψουρίσε εν τούτα τα λόγια ούλα. Αν εν και τσινός χριστιανός, όμως εμάς μισά μας. Πυρομασί τον πάντα του παπέσο για ζούλα. Και εμάς, που τούτα που λαλείς εν καθαρή η καρκιά μας. Να μεν άρνιες επίσκοπε. Και εσείς οι καλοήροι, είσαι τα ανθρώπους τα χορκά, χαρκιά να θκιά μοιράζουν. Να αρματωθούσουν οι Ρωμιοί, να νουλί τους χαζίρι. Και με τον πρώτο λόσο να κέψουν να μας φάζουν. Και δεν πιστεύω τι μου πει του καθενού το στόμα. Τι έχω πως γίνα τα χαρκιά. Έχεις να πεις ακόμα. Αφέντη μου Σελίμαγα, είπα σου και λαλό σου, που τούτα ούλα που λαλείς εν καθαρή η καρκιά μας. Και πίστεψε, είδε κανού το κρίμα στο λαιμό σου. Μπορεί και να είναι καμιά δουλειά που γίνει και εγκρυφά μας. Πίσκοπε, γιο τη γνώμη μου, ποτέ δεν την αλλάσω. Κι όσο κι αν πεις, με θαρρεύτης πως ένα σου πιστέψω. Έχω στο νου μου, πίσκοπε, να σφάξω, να κρεμάσω. Κι αν μπορώ που τους Ρωμιούς, την Κύπρο να παστρέψω. Κι ακόμη αν εμπόρια τον κόσμο να γυρίσω, έθεν να σφάξω τους Ρωμιούς, ψυχή να μεν αφήσω. Η Ρωμιοσύνη, εφηλή, συνότερη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξυλείψει. Κανένας για τη σέπη την που τάψει ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη είναι να χαθεί όντας ο κόσμος λείψει. Σφάξε μας ούλους κι ας γεννεί το γέμμα μας αυλάτσιν. Κάμε τον κόσμο ματζελιών και τους Ρωμιούς τραούλια. Αμάξερε πως ήλατρον όντας κοπή καβάτσιν.
τριγύρω του πετάσσονται 300 παραπούλια. Το νυν, αντανά να τρώει τη γην, τρώει την γη θα αρκέται. Μα πάντα τσίνον τρώεται και τσίνον καταλιέται. Είσαι πολλά πικράντερος, όμως αθένα σφάξεις. Σφάξε τους λάς που πολεμούν αλλού αρματωμένοι. Εμάς με σέρκα όφτσερα, γιατί να μας πειράξεις. Που μας τον δίχως άρματα, τι μας τον επαμένει. Τότε ο Μουσελίμαγας εψήλωσεν το δίν του κι είδεν τον μένα δίν γλυκίν κι ανή και λαλή του. Ότι παθαίνει ο άνθρωπος εμπού την κεφαλή του. Του βρένι μου που το σπαθεί πως πάζε τη ζωή του. Και σου, αν είσαι βρένιμος, πως πάζεις τη ζωή σου. Μούλος έτσι κατάλαβα πρεχού να πεις το πίν σου. Με μάσεσαι τη θάλασσα να την εξεντελήσεις. Κι άδικα λόγια με χανείς κι αρκίσεις τη δουλειά σου. Τον ήλιον, με το φύσιμαν, μπορείς να τον εισβήσεις. Φώναξε του γελάτη σου. Σας την κρεμασταρκά σου. Ο Μουσελίμης είδεν ποιον πως χάνει αδίκως ώραν. Πάρτε τον εις τη φυλακή και φέρτε το Δευτέρι. Να δούμε πως εμπού αλλού και πως εμπού τη χώρα. Και πως για Συρτοθυλιάν και πως για Μασέρι. Έχεις ψυχή μεχμεταγά εις το Θεό να δώσεις. Όποιος τον όρκον του πατά, κολλάζει την ψυχή του. Τον Πάσπισκοπο έμωσες να μεν τον σκοτώσεις. Έμωσες του να μεν κοψείς ποτέ την κεφαλή του. Δεν θέλω κι ορογλουέ ή ο παράντζολιά από σέναν. Ορκώναν το όμως αιώ και είναι η δουλειά μου εμέναν. Αν ήταν το ορκωμώθηκα, εσούν είσαι σκαπάρι. Αρνήθην και να δέχτηκε τη χάρη μου εμέναν. Είπε μου, Μουσελίμαγα, αθέν να κάνεις χάρη, να μην πειράξεις τίποτε στον τόπο μας κανέναν. Έτσι τη χάρη δέχουμε. Η δεκανούλα λί μου, αν βουληθεί και ένα μιτσί μωρούδι να πειράξεις, να πάει πρώτα στο σπαθί εμένα η κεφαλή μου. Και δεν θέλω τη χάρη σου. Εμέν πρώτα να σφάξεις. Όμως θα ρίξει τη γνώμη μου πως ένα την αλλάξω. Τον όρκο που του έμωσα, πάλι να το φυλάξω. Έμωσα του να μην κόψω ποτέ την κεφαλή του. Μα ν' άλλον κόφκο κεφαλή και ν' άλλον το κρεμάζω. Εν κι όμως του τσίπα του χαρίζω τη ζωή του. Το πνίο έχει θκιά φοράν πολύ να που το σφάζω. Άκουμε, Μουσελίμαγα. Τούτον τους δεσποτάες. Φοούμε μεν και φέρει μας νεκατοσιά στη χώρα. Μεν και αναδόξει τους Ρωμιού και να έχουμε μπελάες. Να βάλουμε φρουρές πολλές και θέμη που τα τώρα. Μπορεί να δυσπυρκάσουσιν και να νεκατοθούσιν. Σαν δουν τα κόλλια μας πολλά, τότε να φοηθούσιν. Μελέτα τα, πομόνεψε και άφηστες φοβερές. Για τους πισκόπους στη δουλειά δεν πρέπει να αυκιαστούμε. Πρέπει να μείνει να αυκιαβούν άλλο 5-6 μέρες. Να ξομακρύσει η δουλειά και να αυκιαλοϊστούμε. Να ξανανεκοτρέψουμε εις τους Ρωμιούς να δούμε. Εν κι έχουν κι άλλα άρματα στα σπίτια τους χωσμένα. Κι ότι σκοπίσουμε καλά και σιουραριστούμε. Να μας τον τότε σαν εννιάς. Να μας τον επαμένα. Επολοήθην και λαλεί ο Μουσελίμης τότες. Κανένα φω δεν έχω από τους Τσιπριώτες. Θωρούν εις την Καραμανιάν πως οι Τουρκιάλοι μπούροι τέλεια κοντά πακούνται και σίλια να αλλάξουν. Με μια σφυρκά πετάσσονται που εδώ θένα λιγκούριν κι όλους μέσα σε μια ώρα μπορούν να τους εισφάξουν. Από την άλλη έχουν συγκοντά τους το μισήρι. Αν μπεις καράφκια εν έχουν, εν του άλλε τρίου άνθρωποι. Με τούτα ούλα δεν μπορούν να κάνουν συγχάιρι. Και βάλαν το που μια αρχή στο νου τους επισκόποι. Οι δεκανού έκαναν μας και τούτοι το δικό τους. Και πάλι εκεί που πολεμούν έχουν το βερτικό τους. Δακάτω τούτοι είναι πολλά, πολλά ξομακρυσμένοι. Περνούν μηνάδες και έχουν χαπάρει που τα ξένα. Και θέμει έμπου την τουρκιά στενά τριρκασμένη. Δακάτω τούτοι είναι σαν τα ρινιά που εχόρκα μαντρισμένα. Αρχίσαμε και άδε πιον, να πάμε εντε και δίλης.
και που καμιά νεκατοσά στην Κύπρο με φουάστε. Και δεν γίνεται τίποτες. Εγώ είμαι βεκκύλης. Για τούν τη δουλειά τίποτες να μην ηθιανοάστε. Πάρτε και των Κυπριανών και όχι των μερτικών του, που κάτω από τη σιγαμιά, κοντά στο θάνατον του. Επρόσταξε χαρούσιμος ο Μουσελίμης τότες να πάρουν των Κυπριανών δυο τρεις αρματωμένοι. Εφαίνονταν περίλυποι οι Τούρκοι Κυπριώτες, γιατί τον τζαχαμέ βρυχτή και ζιάνθηκε αλοϊσμένη. Τότε ο αρχιεπίσκοπος εψήλωσε το δίντου στον ουρανόν και φάνησαν τα μάτια του κλαμμένα. Εφάνην πως επώνησεν που μέσα στη ψυχή του τσίπεν τα τούντα δυο λόγια με δυο σιλικαμένα. Θεέ, ουν άκρα δεν έχεις ποτέ στην καλοσύνη. Λυπήθω μας και εδώ και ποιον χαρά στη Ρωμιοσύνη. Και τρέξα συν τα δρόματα από το πρόσωπον του, από του ήλιου την πολλήν την καψερήν την άβραν, και βάλαν τη συρτοθυλιά νευτίσει στο λαιμόν του και τζίπιον ετελειώσασιν τα κάστια που τάβραν. Ύστερα οι γελάτιδες, χωρίς να χάσουν ώραν, εκόψαν και τους άλλους τρεις που του γονατισμένοι. Από το κλάμαν άρχεψεν να βράζει ούλη χώρα. Εστάθησαν με τα σπαθιά οι τρεις ματζελεμένοι. Το γέμανε κολύμποσεν χαμέ στη γην και πέσαν των δεσποτάδων τα κορμιά και κεφαλάδες μέσα. Το ματζελιόν που γίνηκεν και οι Τούρκοι λυπηθήκαν, δεν είχε πλάσμα μπόνιπεν από καρκιάς εγκρίμαν. Ακούστην εις τον μιναρέν δίλης και αποσπαστήκαν και φίασιν και αφήκαν τους δίχως σταφιόν και μνήμαν. Αν έχω περηφάνια και αν έχω να φουμίζω μες τούν τον κόσμον είσαι σου, στους παθιούς σου του γρουσού τη δύναμη ορπίζω. Σιλούρα κι ολομάζελη και δεν έχω να πνάσω, λυπάτε με όποιος με θωρεί, γιατί είναι η στράταν καθερή που λάμνω να σε φτάσω. Τα λόγια σου που μόμαθες με τσίνα λειτουργούμε και το Θεόν παρακαλώ, με τσίνα με στους λάς λαλώ, με τσίνα νεκαλιούμε. Αν με θωρείς πως δεν έχω τις αρκονγκές τες πρώτες, μα έχω ανέμψεις στην καρκιά. Τσούλο μυρίζω μυρωδιάν του κόρφου σου που τότες. Τι ωραίο, κύριε Βασίλη. Τα καλύτερα σου ποίηματα μεστούν την έκδοση. Ναι. Ετυπώσαμε κάμποσα βιβλία στου Εφραίμ Πετρίδη στη Λευκοσία. Στην αρχή υπήρξε ενθουσιασμός, σχόλια κολακευτικά, μα πωλήσεις λίες. Ποιος αγοράζει σήμερα τα ποίηματα, γιέ μου? Τα παραπάνω εμείναν απούλητα και σαπίζουν έσω του φίλου μου του Χρήστου του Ορφανίδη, του φαρμακοποιού, που τους καλύτερους μου φίλους που βοηθήσαν να τυπωθεί το δεύτερο μου βιβλίο. Τούρα τα ποίηματα να τα μάθει ούλη Κύπρος. Θα μείνουν αθάνατα, θησαυρός. Όποιος αγαπά την πατρίδα, διαβάζει τα και σηκώνεται η τρίχα του. Μπορεί να είναι όπως τα λαλείς, γιέ μου. Όμως δεν ενδιαφερθήκαν πολύ. Μόνο λόγια. Ύστερης που το 11, λία έγραψα. Τον άλλο χρόνο ήρθαν τα γεγονότα του κατακλυσμού. Οι καφέδες σας. Ορίστε. Πώς πάνε οι ιστορίες και Βασίλη? Μπορεί να μην είναι και η Μαρουλιό να τις ακούσει. Εθιέβασαν τα μαθήματά της. Καλό. Κάτσε. Κάτσε, Μαρουλιό. Έτω, ελαλούσαμε για τα γεγονότα του κατακλυσμού. Πριν 5 χρόνια. Εγώ ήμουν τώρα τρίτη τάξη του μη γυμνασίου. Σαν να ήταν χτες, να θυμούμε τα. Το κακό άρκευσε που τη χώρα. Και φτάσαν τα μαντάτα στη Λεμεσό. Και αμέ στην Τζαμούα, στον καφενέ του μισού. Και που λαλείτε, ήρθε ο συμπέτερος Οδυσσέας που τη χώρα και είπε μου τα γεγονότα ούλα κουτσά καθαρισμένα. Άντε κουμπάρα και κακοπέμαστε να τα μάθουμε που πρόδωσε. Είναι αλήθεια πως παραλίγο να σκοτώσουν οι Τούρκοι έναν καθηγητή δικό μας και κάτσε χαμή μάντρες. Και ακόμα είπαν πως έβαλαν μπροστά τους μητσούς υποσχή με τις πάλες και σκοτώσαν και ένα θκιάκον του Τζίκου. Σιωπάτε να μας πει ο άνθρωπος. Όπως μου είπε ο συμπέτερος, ήταν μια ομάδα μαθητών του Πανκυπρίου Γυμνασίου
με δυο καθηγητές που τους επέρναν εκδρομή εις την Ιεράν Μονή του Χρυσοστόμου. Στην κορφή του Κουτσοβέντη εκαθυστερήσας τσαβέπον τα σπίθια της Ρίγαινας και αρκέψαν και κατεβαίναν κάτω κατά τις 7. Εν τω μεταξύ εσουρούπωσε και περνούσαν που το τούρτσικο των χωρκών το Χαμίτ Μάντρες. Άξιπα εμπλαστήκαν ομπρός τους τούρτσι οπλισμένοι. Άλλοι εκραούσαν μασέρκα, άλλοι εκραούσαν δρεπάνια, άλλοι ρόπαλα. Άκουσε όρο. Πριν λίγα λεπτά ακούστηκε ένας πυροβολισμός και οι Τούρκοι ισχυρίζονταν ότι ήρθαν από την μερκά των μαθητών. Εσυμφωνήσαν να λύσουν τη διαφορά τους εις την αστυνομία. Οι μαθητές όμως εσκορπίσαν και μια ομάδα Τούρκων βοσκών εκαταδίωκεν τους. Μέσα στους μαθητές ήταν και ένας δόκιμος του Τσίκου και ένας Κιάκος. Τελικά οι μαθητές σε καταφέραν και φτάσαν στη Λευκοσία πληγωμένοι και ταλαιπωρημένοι. Και οι Εγγλέζοι τι έκαναν? Ανοίξετε τα μάτια σας ρε, και οι Εγγλέζοι εχάζουν που κάνουν. Βάλουν τους Τούρκους εναντίον μας, διέρη και βασίλευε. Ό,τι και φτάσαν στη χώρα νημιτσί, η είδηση εμεταδόθηκε αναστραφιέα. Και ο κόσμος εσχυνάει τον τζαμέ στο σεράι, πόνο αστυνομικό σταθμό. Τρεις μαθητές ελείπασαν και ήβραν τους στο χωρκό βουνό την άλλη ημέρα το πρωί. Ρε κοπέλια, τι είναι η ποτζή εντούρτσι μου την πισκοπή. Έφαίνεται να έρχονται για καλό σκοπό. Φαίνονται μεθυσμένοι. Με κοιο πέχ, φαίνεται καυγάνα. Τώρα να ισώσαμε νουρός σας. Εσάς έριψε πρώτος πιστολιά. Πάρε τους!